να περάσουμε λοιπόν στην. Αφού ευχαριστήσαμε λοιπόν τον κύριο Παπανδρέου, ακούσαμε όλα αυτά που είχε να μα πει και με τη νέα του ιδιότητα ω Προέδρου τη Επιτροπή Δημοκρατία του Συμβουλίου τη Ευρώπη, να περάσουμε στην τρίτη και τελευταία θεματική ενότητα του συνεδρίου σήμερα. το θέμα μα τώρα είναι η φοροαποφυγή και η φοροδιαφυγή και οι διεθνεί προεκτάσει αυτών των δύο θεμάτων. κοντά μα θα έχουμε τον Χάρη τον Καρανίκα, τον δημοσιογράφο Χάρη Καρανίκα, ο οποίο θα συντονίσει το τρίτο πάνελ. Καλησπέρα, Καλησπέρα. Χάρη. Καλησπέρα. Ε, ο Χάρης θα πάρει το λόγο και θα μας συστήσει τους εκλεκτούς του καλεσμένους και ομιλητές. Σε ευχαριστώ, Σοφία. Ε, ήθελα καταρχήν να σας καλωσορίσω στο τρίτο πάνελ του Συνεδρίου της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος με θέμα της διεθνής προεκτάσεις της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής. Uh, Όντα μέλος του ICIJ, της Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών Δημοσιογράφων, ε, έχω ασχοληθεί εκτενώς με το συγκεκριμένο θέμα μέσα από μια σειρά δημοσιογραφικών ερευνών, στις οποίες μάλιστα συμμετείχαν μερικά από τα μεγαλύτερα μέσα ενημέρωσης παγκοσμίω. όπως είναι το BBC, ο Guardian, η New York Times το CBS, η Le Monde, η Deutsche Zeitung δεν έχει τελειωμό. Ε, οι, δεν έχουν τελειωμό οι συνεργασίες με τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης που έγιναν στα πλαίσια των ερευνών του ICIJ. Και μάλιστα μερικές από αυτές τις έρευνες τιμήθηκαν διεθνώς με βραβεία ε, συμπεριλαμβανομένου και ενός Pulitzer που είχαν κερδίσει τα γνωστά Panama Papers που έφεραν στο φως μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής, αλλά και φοροαποφυγής τόσο νομικών προσώπων όσο και φυσικών προσώπων. Ε, μία έρευνα στην οποία θα ήθελα να σταθώ και η οποία κατά τη γνώμη μου ήταν ιδιαίτερα σημαντική, αλλά στην Ελλάδα δεν δόθηκε πάρα πολύ μεγάλη βάση ήταν τα Lux Leaks. Οι φορολογικές συμφωνίες ε, των κρατικών υπηρεσιών του Λουξεμβούργου με μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, που είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων των πολυεθνικών, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Σε μερικές περιπτώσεις, μάλιστα, ο φορολογικός συντελεστής ήταν μικρότερος του 1% επί των κερδών που είχαν μεταφερθεί μέσω διαφόρων πολυδέδαλων συστημάτων στο Λουξεμβούργο. Ε, θα ήθελα να μείνω λίγο στο θέμα των LuxLeaks, γιατί μέσα από αυτές τις συμφωνίες, μέσα από αυτές τις φορολογικές αποφάσεις που διέρευσαν στο ICIJ, ε, δύο διαφορετικές πηγές, ε, αποκαλυπτόταν όχι μόνο ένα σύστημα ευνοϊκών φορολογικών συμφωνιών, αλλά υπήρχαν και πολιτικές προεκτάσεις που έφταναν μέχρι και τον, πρόεδρο, τον πρώην πρόεδρο συγγνώμη, της Κομισιόν, Ζαν Κλόντ ο οποίος ενόσω ε, γίνονταν αυτές οι φορολογικές συμφωνίες και καλλιεργεί το αυτό το σύστημα στο Λουξεμβούργο, ήταν υπουργό Οικονομικών και Πρωθυπουργός À, στο επίκεντρο αυτών των φορολογικών συμφωνιών του Λουξεμβουργού με πολυεθνικές εταιρείες βρισκόταν ένα γραφείο. Το γραφείο 6 των ανωνύμων εταιριών και εκεί ε, παίρνονταν οι αποφάσεις για το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς που έδινε κατά Ποκοπή, το Λουξεμβούργο στις εταιρείες με τις οποίες ε, οι οποίες υπέβαλαν τα αιτήματά τους και τα σχέδιά τους για ε, φορολογική αντιμετώπιση τους. Ε, στη διαρροή που λάβαμε εμείς στο ICIJ υπήρχαν τέτοιες ε, περίπου 550-548, αν θυμάμαι καλά, ε, φορολογικές αποφάσεις που είχαν εκδοθεί από το συγκεκριμένο γραφείο, από το 2002 μέχρι και το 2010. Ήταν το γραφείο 6. Ε, δεν ήταν όλες οι συμφωνίες που, είχε, που είχαν, εκδο... είχαν συναυθεί με αυτό το γραφείο, απλά αυτές είχαμε εμείς στη διαρροή 548. Μεσολαβητή. Τις για αυτές τις συμφωνίες ήταν μια εταιρεία από τις επωνομαζόμενες Big Four, η Price Waterhouse Coopers, τουλάχιστον στην πρώτη διαρροή που λάβαμε. Στην ουσία, η PwC υπέβαλε ένα φορολογικό σχέδιο και αυτό εγκρινόταν από το γραφείο 6 των ανωνύμων εταιρεών του Λουξεμβούργου. Και ήταν πολύπλοκα φορολογικά σχέδια, τα οποία αρκετές φορές αναπτύσσονταν σε δεκάδες σελίδες και το σίγουρο, αφού τα εξετάσαμε με πολλούς ειδικού, ήταν ότι χρειαζόταν εξονυχιστική μελέτη από τις αρμόδιες αρχές, έτσι ώστε να εγκριθούν αυτά τα φορολογικά σχέδια ή να απορριφθούν. Το, το ενδιαφέρον της υπόθεσης, τα λέω όλα αυτά. Στο γραφείο 6, την περίοδο που αφορούσε στα έγγραφα της διαρροής, από το 2002 δηλαδή μέχρι το 2010, εργάζονταν περί τα 50 άτομα. Βάση του επίσημου καταστατικού του γραφείου, στις αρμόδιότητες του γραφείου 6, περιλαμβανόταν ο καθαρισμός του ετήσιου φόρου για περίπου 50.000 εταιρείες συμμετοχών με προεκτάσεις στο εξωτερικό. Συνήθως οι πολυεθνικές τους οι Πολυεθνικές είχαν τη συμμετοχών του στο Λουξεμβούργο. Επικεφαλής του Γραφείου 6, επί 22 χρόνια και κατά τη διάρκεια της περίοδου που κάναμε τη δημοσιογραφική έρευνα ήταν ένας κύριος τον οποίον όσο και αν τον ψάχναμε προσπαθούσαμε να έρθουμε σε επαφή μαζί του δεν μπορούσαμε να τον βρούμε. Το όνομά του, αν θυμάμαι καλά, ήταν Κολ. Ο κύριος Κολ. Και έχει μείνει και σαν ανέκδοτο ανάμεσα στους δημοσιογραφους ερευνητέ που ψάχναμε αυτό το θέμα. Ε, ψάχνοντας λοιπόν για αυτόν, μάθαμε ότι το παρατσούκλι του ήταν ο κύριος φορολογική απόφαση. Ε, και ήμασταν αρκετοί αυτοί που το ψάχναμε. Τότε στο project σημαντήχαμε, αν δεν κάνω λάθος, πάνω από 50 δημοσιογράφοι. Ε, δεν είχαμε καμία επιτυχία στην προσέγγιση που προσπαθούσαμε να κάνουμε με τον κύριο Κόλ και οι φήμες, μαθαίναμε για αυτόν πράγματα, έλεγαν ότι δέχονταν εκπροσώπους από τις πολυεθνικές εταιρείες και τις Big Four, τις Big Four στο γραφείο του και ότι αρκούσε μάλιστα ένα άτυπο νεύμα του για να δώσει το μήνυμα ότι έχουν πάρει πράσινο φως και ότι η αίτησή τους θα εγκριθεί. Αλλά αυτό γινόταν πριν ακόμα η αίτηση εξεταστεί. Και αυτό την ώρα που στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες η έγκριση μιας φορολογικής απόφασης ήταν ιδιαίτερα χρονοβόρος. Στο Λουξεμβούργο μία συνάντηση με τον κύριο Κόλ, από ό,τι μας έλεγαν τουλάχιστον, ήταν αρκετή. Για να ξέρει αν θα προχωρήσει το φορολογικό σχέδιο που έχει υποβάλει ή αν θα απορριφθεί. Δεν ήταν όμως μόνο αυτό. Από τις φορολογικές συμφωνίες που είχαν διαρρεύσει το ICIJ και είχαν υποβληθεί στον κύριο Κόλ, γιατί φαινόταν η υπογραφή με την έγκριση που ακολουθούσε, προέκυψε το εξή τραγελαφικό στοιχείο. Στις 3 Δεκεμβρίου 2008... Το γραφείο 6 με τους 50 υπαλλήλους κατάφερε να εγκρίνει 39 φορολογικές συμφωνίες, 39 φορολογικές αποφάσεις, ο όγκος των οποίων ήταν αρκετές εκατοντάδες σελίδες. Τι σήμαινε αυτό? Ότι δύο περίπου υπάλληλοι ε, καταφέραν να εξετάσουν και να εγκρίνουν πιθανότατα μέσα σε μία μέρα ε, δεκάδες σελίδες φορολογικών, πολύπλοκων φορολογικών σχεδίων. Τα συμπεράσματα από αυτό είναι δικά σας. Ελπίζω να μην σας κούρασα μετά της δημοσιογραφικής έρευνας. Θεωρούσα όμως ότι ήταν ένα από τα σημαντικότερα και πιο ενδιαφέροντα φορολογικής φύσης θέματα που είδαν το φωτίς της δημοσιότητα στον ευρωπαϊκό τύπο τα τελευταία χρόνια. Απλά στην Ελλάδα δεν δόθηκε μεγάλη βάση. Και σας ζητώ συγγνώμη για αυτή την τεράστια εισαγωγή. Ο λόγος τώρα ε, στην δόκτωρα Βασιλική Αθανασάκη από την Επιτροπή Κεφαλαίου Η δόκτωρα Αθανασάκη είναι νομικός στην Επιτροπή Κεφαλαίου είναι μέλος στην ομάδα εργασίας της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για τους Ίκους Αξιολόγησης και είναι επίσης μέλος της Ομάδας Εργασίας της Επιτροπής Κεφαλαίου Αγοράς, που ασχολείται με την αηφόρο ή βιώσιμη χρηματοοικονομική και τους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και σχετικούς με τη διακυβέρνηση της παράγοντες.